τα, ωραία μα για την κακοκαιρία είναι από τη σελίδα. Τα νέα. Κρατικό μηχανισμό, οι μαύρε τρύπε. Τα μεγάλα λάθη τη πολιτική προστασία που δεν προνόησε. Η, εξαφανισμένη, εξαφάνιση των εκχιονιστικών από τι κεντρικέ αρτηρίε. Τα επαναλαμβανόμενα σφάλματα με την ηλεκτροδότηση. Πώς δικαιούν, ποιοι δικαιούνται τι αποζημιώσει των 1.000 και 2.000 ευρώ. Γκρίνια και δυσαρέσκεια στο Μαξίμου, Μαξίμου Αττική και η Άβυσο. Η καθημερινή Αλυσίδα λαθών και βαριέ ευθύνε. Γιατί δεν απέδωσε ο σχεδιασμό αντιμετώπιση τη ελπίδα, ο ρόλο τη Αττική Οδού και της Περιφέρεια. Χωρί ρεύμα, χιλιάδε νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. Και έχει επιλέξει αυτή τη φωτογραφία, παιδιά, η καθημερινή. Βλέπουμε εδώ μία γιαγιά. Τη βοηθούν άνδρες του στρατού να φύγει από τα χιόνια, έτσι. Στην εφημερίδα των συνταχτών. Η κυβέρνηση θάφτηκε στα χιονιά. Εικόνε ντροπή για δεύτερο 24ωρο. Η πολύ παθιατική οδό. Η άποψη, κύριε Μητσοτάκη, τελειώσατε. Γυμνό από κάθε δικαιολογία το κυβερνητικό επιτελείο. Ανεπιτυχή προσπάθεια μετάθεση ευθυνών. Τσίπρα, όσο γρηγορότερα παρελθούν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Και κυβερνητική διαχείριση. Ακραία εγκληματικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα. Ελεύθερο Τύπο. Τα επτά λάθη που έφεραν το χάο οι αστοχίε του κρατικού μηχανισμού εν μέσω τη χιονοκαταιγίδα. Στη Δημοκρατία. Κύριο άρθρο, Κόπο έφτασε το χτέρι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τελειώσατε, αποτύχατε στα πάντα. Συγκλονιστικέ μαρτυρίε από του ανθρώπου που έμειναν αβοήθητοι στον χιονιά. Η επιστοφή στην κανονικότητα έφερε διάλυση κράτου και θεσμών. Τα μοιραία πρόσωπα που επέδειξαν πρωτοφανή ανυκανότητα. Στυλιανίδη, Βοήδη, Θεοδωρικάκο, Γεραπετρίτη, Κρέκα, Πατούλη. Οι αυγοί δίνουν για να μπαλώσουν το φιάσκο. Κακοκαιρία, ο ηρωισμό των υγειονομικών απέτρεψε την κατάρρευση των νοσοκομείων. Και εδώ κατακραυγή για Μητσοτάκη, Στυλιανίδη, Καραμανλή, Πατούλη προκαλεί η κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού των συγκοινωνιών και της πολιτικής προστασίας. Ριζοσπάστης, επιτελικό κράτος για τα κέρδη των λίγων, θυσία η προστασία του λαού, προκλητικές κυβερνητικές δικαιολογίε μετά το χάος. Εστία, Αναζητείτε ξυλαστήριο θύμα για να κρυφτούν από τι ευθύνε του. Η Κόντρα δύο παιδιά, την πήρα μαζί με τον Ζωσπάστη, κόλλησε η εφημερίδα. Έχετε χιονοστιβάδα αγωγών στην Αττική Οδό. Να τη απαγορευτεί η συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό και να δεσμευτούν τα περιουσιακά τη στοιχεία και την τρενοσέ. Ενώ με ελεημοσύνη 2.000 ευρώ η κυβέρνηση θέλει να ξεπλύνει την κοινοπραξία. Τα τρία συνένα ερωτήματα που ζητούν απαντήσει. Στο γύρο του κόσμου έκαναν ισοκαριστικέ εικόνε του χάου στην Αθήνα στη Σταρ μια εικόνα χίλιε λέξει. Με τα πόδια στο χειρουργείο. Ο αστυνομικό τη Όπκε με παιδάκι που πρέπει να χειρουργηθεί στι πλάτε να περπατά στα χιόνια για να πάει το παιδί να χειρουργηθεί. Είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, πέρα. Αυτό, αυτό, αυτή η εδώ η εικόνα. Ήρεο αστυνομικό γράφει εφημερίδα, κουβάλισε στην πλάτη μέχρι το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο το άτυχο παιδί. Εκεί φτάσαμε, έτσι. Αυτό ο δρόμο δεν έπρεπε να είναι ανοιχτό. Η, Λε, η λέα έστω. Αυτό ο δρόμο δεν δηλαδή, έπρεπε να είναι ανοιχτό. Εσπέσο, ποια στάση σου αρέσει ο κατήφορο του διαβόλου με τα ράσα. Νέα μαρτυρία σοκ από την, για την αρρωστημένη δάση του έκφυλου παπά. Η εξομολόγηση που έγινε σε εξομαρτύριο. Όλα είναι ψέματα. Συγχαίρω με του βιαστέ, λέει ο ρασοφόρος άκου να δεις. Ελλάδα 2022 δεν απομένει ελπίδα καμιά. Η απελπισμένη της Αττικής Οδού και η Ιζαμάν Φου σελέμπη μια μιας άλλης χώρας. Τι φωτογραφία είναι αυτή που έβαλε ο, έβαλε ο κύριος Τι έβαλε ο Μα τι φωτογραφία είναι αυτή που έβγαλε ο κύριος Κομουτσάκος. Αλήθεια τώρα. <laughs> ε, ε, Την ε, ώρα, ε... ώρα που γινότανε κούγκι στην Αττική Οδό και στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους που κόσμος... Βασανιζόταν για να φτάσει στο σπίτι ενώ η, η πολιτεία έπρεπε να έχει ανοιχτού δρόμου είναι ώρα αυτή για, αυτή για τέτοια σέλφι. Ο κύριο ε, Κουμουτσάκο και, και η Φουρέρα είναι η η το ίδιο με την κυρία Ταλάκα. Είναι έτσι. Εντάξει, είναι σε Καλά τώρα. Ναι, αλλά αλλά έτσι, έτσι θα... φωτογραφήθηκε και η Φουρέρα <σφυρέι> σε μια 400. καρέκλα με σαμπάνια και μπουρνούζα. Και είχατε σαμπάνια. Θα τη δείξω μετά, μόλι πάμε σε break, θα τη δείξουμε μετά. Δεν είναι ώρα κύριε Κουμουτσάκο για τέτοια σου φωτογραφία. να την κατεβάσει. Πραγματικά. Είναι ναυτεμπορική. Χιονωθεί ελα αντιδράσεων για την κακοκαιρία ελπίδα. Πολικές θερμοκρασίες στην αγορά. Γιατί ο πιο εγκέφαλο σκέφτηκε να τη βγάλει ελπίδα. Αλήθεια τώρα. Και τύπος Τεσσαλονίκης. Αποζημιώσεις και ευθύνες για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους. Νέα αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αποφασίστηκε σήμερα. Δεν είναι ώρα για να αποδοθούν ευθύνες, δήλωσε η κυβέρνηση.